επικαλούμενος τρεις λόγους: τη δυσαρμονία της κυβερνητικής πολιτικής με τις ανάγκες της κοινωνίας, την αντίθεση της κοινωνίας προς την πολιτική αυτή και τη συνεχής παραβιάσεις της νομιμότητας, ενώ χαρακτήρισε αέρα κοπανιστό τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού ότι δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα. Από την πλευρά του, στη συνέχεια ο δεύτερος ομιλητής ήταν ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Νίκος Βούτσης, ο οποίος είπε ότι ζούμε μια παράδειξη συστηματική προσπάθεια να διατηρηθεί η δημοκρατία στη φορμόλη, την τεχνική αναπνοή στο απόσπασμα. Και δήλωσε ότι η κυβέρνηση της αριστεράς θα αποκαταστήσει πλήρως τα πολιτικά και δημοκρατικά δικαιώματα του λαού μας. Κατά του κ. Τσίπρα, στη συνέχεια στράφηκε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Γιάννης Μιχελάκης, κατηγορώντας τον ότι βάζει τυκλοποδιά στην πορεία της χώρας με την κίνησή του αυτού. Από την πλευρά του, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκου, Παναγιώτης Ρήγας, τόνισε ότι η πρόταση μορφή κατά και την ώρα που έρχεται και για το λόγο που έρχεται συνιστά πράξη πολιτικής ανευθυνότητας και τυχοδιοκτησμού εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Από τους ανεξάρτητους Έλληνες, ο κ. Γιωβανόπουλος προέτρεψε τους νέους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να μην καταψηφίσουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ ο Βασίλης Οικονόμου του Δημάρ τόνισε ότι η Δημάρ θα είναι παρούσα στην Βουλή, θα είναι παρούσα στις πολιτικές εξελίξεις και διεργασίες και δηλώνει παρούσα και εδώ μέσα στην Βουλή. Να πούμε ότι το απόγευμα η συνεδρία του διακόπηκε τις 4 και ξεκίνησε πάλι στις 6 το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί το βράδυ, αργά το βράδυ. Η κυρία Παπαρίγα ανέβηκε στο βήμα της Βουλής το απόγευμα. Η απάντηση δεν βρίσκεται μέσα σε αυτή τη Βουλή. Συζητήσεις θα κάνουμε, αντιπαραθέσεις. Αλλά από εκεί και πέρα, έξω από τη Βουλή, θα έρθει η λύση, είπε η κυρία Παπαρίγα. Το πρόβλημα της δημοκρατίας είναι πέρα από τα μάτια του Λουκέτα, η μεγάλη φοβία στους τόπους του ΛΟΚ και η προπαγάνδα του όποιος μιλάει για πεζοδρόμιο παίζει με τη φωτιά. Συμπλήρωσε η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ λίγο πριν λίγη ώρα μίλησαν εκεί οι υπουργοί, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Δένδιας, και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Αβραμόπουλος. Να πούμε δύο λόγια. Ο κ. Δένδιας είπε ότι υπήρχε ψευδέστηση ότι αντιμετωπίστηκε η τρομοκρατία με τη 17 Νοέμβρη. Για να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία τη δημοκρατία, χρειάζεται η ομόφωνη, απόλυτη και χωρίς υποσημειώσεις καταδίκη της δημοκρατίας. Να μην μιλάμε για εκτελέσεις, για άθλιες δολοφονίες, είπε αναφερόμενος στη δολοφονία των δύο τελεχών της Χρυσής Αυγής προημερών. Είναι δολοφόνοι και δεν θα αφήσουμε πέτρα που να μην σηκώσουμε για να τους βρούμε. Από την πλευρά του, ο κ. Αβραμόπουλος χαρακτήρισε την πρόταση της πιστείας του ΣΥΡΙΖΑ λάθος κίνηση. Θα το δείτε με λάθος κίνηση, προκαλεί πολλαπλές αναγνώσεις για τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε ο κ. Αβραμόπουλος. Αύριο η συζήτηση, Αγλαία και κυρίες και κύριοι, θα συνεχιστεί από το πρωί μέχρι και το βράδυ και την Κυριακή πάλι όλη μέρα και θα κορυφωθεί το βράδυ της Κυριακής με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και την ονοματική ψηφοφορία που θα ακολουθήσει γύρω στα μεσάνυχτα. Αυτά από την Βουλή. Γιώργο Πίκουλα, να σε ευχαριστήσουμε. Ανδρέα Μαραθιά, χθες μας έλεγες ότι με ιδιαίτερη χαρά αντιμετώπισε το κυβερνητικό στρατόπεδο την πρόταση μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα βλέπουμε να έχουν περάσει στην αντεπίθεση, να μιλούν για αποσταθεροποίηση και να κάνουν λόγο και για πισόπλατο χτύπημα από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι είναι, Αγλαία. Θα πρέπει να πούμε ότι μετά το αρχικό μούβιασμα, αν όχι ευνηδιασμό της κυβέρνησης σε σχέση με την πρόταση μορφής του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούν ότι αυτή η πρόταση ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να περάσει στην αντεπίθεση προκειμένου να αναδείξει το κυβερνητικό έργο που στόχο έχει την έξοδο από την κρίση, όπως λένε, μέσα από την πολιτική που εφαρμόζουν, βέβαια, τη μνημονιακή με τα γνωστά αποτελέσματά της μέχρι τώρα, την ύφεση και την ανεργία, και ταυτόχρονα να αναδείξουν και το απόλυτο, το στρατηγικό αδιέξοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, το ζητούμενο σε αυτή την διαδικασία, την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, είναι κατά πόσον το κυβερνητικό σχήμα, το κυβερνητικό στρατόπεδο θα εμφανιστεί μπετοναρισμένο, να το πω έτσι, δηλαδή εάν θα καταγραφούν 155 ψήφοι υπέρ κατά της πρότασης μορφής και υπέρ ουσιαστικά της κυβέρνησης. Απαραίτητη είναι 155 ή 151. 151 ψήφοι είναι απαραίτητη, αλλά στόχος της κυβέρνησης είναι να συγκεντρώσουν το απόλυτο, δηλαδή τους 127 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους 28 του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, εκτιμούν στην κυβέρνηση ότι αυτό θα καταγραφεί στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Ωστόσο, από εκεί και πέρα αναγνωρίζουν και οι ίδιοι και στο Μέγαρο Μαξίμου και στη Χαριλάου Τρικούπη, από την πλευρά δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, ότι μπορεί να καταφέρουν να ξεπεράσουν αυτό το σκόπελο, τον κοινοβουλευτικό. Ωστόσο, θεωρούν ότι έρχονται και άλλες κρίσιμες ψηφοφορίες στο μέλλον, με αφορμή κρίσιμα νομοσχέδια που αφορούν τους πληστηριασμούς, που αφορούν τον ενιαίο φόρο ακινήτων, αλλά και με κορυφαία διαδικασία επίσης
Βουλής την ψήφιση του προϋπολογισμού στα τέλη του μήνα, που από μόνη της ουσιαστικά εκλαμβάνεται ως μια ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Αγλαία. Μάλιστα. Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε. Δημήτρη, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Όπως και την πρώτη φορά που έκανα λάθος το όνομά σου. Βαγγέλη, το μικρόφωνο. Λοιπόν, καταρχήν. Θα μας δώσεις το ρεπορτάζ το τώρα. Το πολιτικό σκηνικό έχει αλλάξει ήδη η Άρδιν. Ύστερα από την πρόταση Μομφής, δηλαδή, που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση βρίσκεται ουσιαστικά ενώπιον πολύ σοβαρών αποφάσεων. Δεν είναι τόσο η κοινοβουλευτική μάχη, όσο η εφαρμογή των νέων μέτρων. Μπορεί σήμερα ο Ευάγγελος Βενιζέλος να αρνήθηκε τα οριζόντια μέτρα. Όπως και να βαφτιστούν όμως όποιος επιθετικός προσδιορισμός και να χρησιμοποιηθεί, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την υλοποίηση νέων χαρατσιών, είτε με τη μορφή των άμεσων μέτρων, όπως για παράδειγμα αυτό που είπε πριν ο Αντρέας, δηλαδή ο φόρος ακινήτων, οι πληστηριασμοί, να συμπληρώσω για πωλήσεις το Δεκέμβριο, να μην το ξεχνάμε, είτε των άμεσων μέτρων, το μείζον πρόβλημα. Είναι τα ασφαλιστικά ταμεία. Την ίδια στιγμή και για τις επόμενες δύο μέρες, ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται από τη μεριά του να σφυροκοπήσει την κυβερνητική πολιτική. Όπως όμως και θα συμβεί και από την υπόλοιπη αντιπολίτευση, που ναι, μεν όπως η Δημοκρατική Αριστερά θα ψηφίσει παρόν κατά τη διαδικασία της προτάσεως Μομφής, θα εναντιωθεί όμως στην κυβερνητική πολιτική. Είτε όπως το ΚΚΕ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες, που θα υποστηρίξουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο την πρόταση της πιστείας. Είδαμε ισορροπίες στην Δημάρ, βέβαια, ναι, σε τεντωμένο σκηνή. Έτσι. Σε τεντωμένο σκηνή, κυριολεκτικά σε τεντωμένο σκηνή. Όμως η βάση η οποία στηρίχθηκε το σκεπτικό της Δημοκρατικής Αριστεράς είναι ότι αυτή τη στιγμή η πρόταση Μομφής, αυτό που ισχυροποιεί, είναι την κυβερνητική πλειοψηφία. Το σίγουρο είναι πάντως από τη Δευτέρα θα είναι η αρχή μιας νέας πολιτικής περίοδου. Εξάλλου, όπως λένε και οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι κρυφές δημοσκοπήσεις που έχουν φτάσει και ήδη στο Μέγαρο Μαξίμου καταδεικνύουν την ήττα της κυβερνητικής πολιτικής και μάλιστα με πολύ μεγάλες διαφορές. Εντύπωση όμως προκαλούν, θα έλεγα, αν μου επιτρέψει Αγλαία, και οι δηλώσεις σήμερα του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης αλλά και του αρμόδιου Υπουργού για την δημόσια τηλεόραση αναφορικά με το θέμα της ΕΡΤ. Ο μεν πρώτος χαρακτήρισε καταληψίες τους εργαζόμενους της ΕΡΤ και αναγκαία την είσοδο των αστυνομικών δυνάμεων στο ραδιομέγαρο, και ο κύριος Καψής, αφού αναγνώρισε εμέσως πλην σαφώς το μη νόμιμο πλέον της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, καθώς έχει παρέλθει το αναγκαίο χρονικό διάστημα, χαρακτήρισε την είσοδο των αστυνομικών δυνάμεων αναγκαία και αυτή, καθώς η δημόσια τηλεόραση, η λεγόμενη Δουτού, χρειάζεται το κτίριο της ΕΡΤ. Κοντολογής, θα έλεγα ότι ο βασιλιάς γυμνός και οι καναλάρχες πανηγυρίζουν. Μάλιστα. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σας ευχαριστήσουμε. Θα θέλαμε λοιπόν τώρα και το δικό σας πολιτικό πλέον σχολιασμό για τα τακτινόμενα στη Βουλή, για τη συζήτηση επί της πρότασης της πιστείας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι απαντά, κύριε Δρίτσα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα όσα σήμερα του καταμαρτυρούν? Να μου επιτρέψετε πρώτα απ' όλα να εκφράσω τη συγκίνησή μου. Μου δίνετε την τιμή εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ να είμαι συμπαρουσιαστής σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία όρθιων, ελεύθερων ανθρώπων, περήφανων ανθρώπων. Είναι η επιβεβαίωση ότι αυτός ο αγώνας έχει νικήσει προπολού. Είναι ένας αγώνας από το μέλλον, για το παρόν και για το μέλλον. Σήμερα ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση για την πρόταση της πιστείας που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας. Είμαστε βέβαιοι, θέλουμε να το πιστεύουμε και έχουμε τεκμηριωμένη αυτή τη βεβαιότητά μας. Δεν είναι μία πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μία πρόταση της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Είναι μία πρόταση δυσπιστίας, Μομφής, διαμαρτυρίας απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, μία πρόταση που θέτει και την πιο επίσημη με τους κοινοβουλευτικές διαδικασίες προοπτική της ανατροπής της. Και αυτή είναι η δύναμη αυτής της πρότασης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ενώ εμείς θέτουμε τα ζητήματα της κυβερνητικής πολιτικής, τα ζητήματα της δημοκρατίας και των ελευθεριών, τα ζητήματα της εξουθένωσης οικονομικής, ψυχικής, κοινωνικής, ηθικής της ελληνικής κοινωνίας, εκείνοι απαντούν συστηματικά και μέχρι στιγμής στην μεγάλη τους πλειοψηφία, όχι υπερασπιζόμενοι την πολιτική της κυβέρνησης, αλλά επιτιθέμενοι στο ΣΥΡΙΖΑ και αναδεικνύοντας
με διάφορα επιχειρήματα την επικινδυνότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι ήδη μια ομολογία του αδιεξόδου, του κυβερνητικού αδιεξόδου. Είναι μια ομολογία της τεράστιας απόστασης που έχει αυτή η κυβέρνηση mm-hmm. από τις λαϊκές ανάγκες, τις λαϊκές προσδοκίες και τη λαϊκή βούληση. Θα έχουμε τη δυνατότητα βέβαια πιο αναλυτικά να συζητήσουμε το θέμα στο τέλος του δελτίου μας. Κύριε Πετράκο, θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο. Η Δημάρ ούτε στηρίζει ούτε βρίσκεται δίπλα στην κυβέρνηση. Η αποχώρησή μας ήδη από αυτό το σχήμα το κυβερνητικό από τον Ιούνιο έχει δείξει πόσο έχουμε διαφοροποιηθεί και την αδυναμία στήριξης των πολιτικών οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά. Την ίδια στιγμή όμως είναι προβληματική και ο τρόπος με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβασε και την πρόταση Μομφής. Μια στιγμή που θα έπρεπε όλες οι δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται από την ίδια υποτίθεται όχθη του ποταμού και είναι μαζί στην αλλαγή αυτών των πολιτικών και θα έπρεπε να συνεργαστούν και να βρεθούν σε ένα τραπέζι με μια κοινή πολιτική, ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε πατερναλιστικά να κατεβάσει μια πρόταση, πρόταση Μομφής, να ρίξει την κυβέρνηση χωρίς την ίδια στιγμή να υπάρχει, να έχει περιγραφεί και η αντιπρόταση και η πρότασή του για την επόμενη μέρα. Η Δημάρ θα ψηφίσει παρόν, δείχνοντας με τη μεγαλύτερη σαφήνεια την αντίθεσή της στις κυβερνητικές πολιτικές, αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορεί, χωρίς μια ολοκληρωμένη πρόταση από τη μεριά των κομμάτων που θα έπρεπε να έχουν καθίσει και να την έχουν σχηματίσει, σε συγκεκριμένα πράγματα, πάνω στο θέμα του ευρώ και της Ευρώπης, πάνω σε ένα κοινό σχέδιο κοινωνικής συνοχής και στήριξης της κοινωνίας και πάνω στις κοινωνικές αλλαγές που πρέπει όλοι μαζί να επιδιώξουμε, είτε διαρθρωτικές είτε μεταρρυθμίσεις, για την επόμενη μέρα αυτού του τόπου. Μάλιστα. Κύριε Μαρκάτο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Και όπως θα καταλάβατε, κουβεντιάζουμε σήμερα το θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από την πρόταση Μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη, διότι ως πολυτεχνιακός έχω ένα μάλλον τρισδιάστατο νου και σκέφτομαι λίγο διαφορετικά. Θεωρώ ότι η πρόταση Μομφής έγινε πάρα πολύ καλά. Γιατί? Ουδέποτε έχει πέσει η κυβέρνηση από πρόταση Μομφής. Επομένως, ο στόχος δεν είναι να πέσει η κυβέρνηση. Αντιθέτως. Ο στόχος είναι να μην μπορέσει η κυβέρνηση να κάνει εκλογές. Τι παρατηρούμε γύρω μας αυτή τη στιγμή? Παρατηρούμε τον κύριο Σκανδαλίδη να λέει δεν τρέπεται ο Τόμψον να χτυπάει το χέρι του και να μην διαμαρτυρόμαστε. Βλέπουμε βουλευτές της συμπολίτευσης οι οποίοι κατοικοεδρεύουν στο γραφείο του Πασά του Υπουργού Οικονομικών και λένε δήθεν ότι δεν θέλουν να γίνει η δίμευση της ελληνικής περιουσίας. Είναι τυχαία όλα αυτά? Δεν είναι τυχαία. Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση είχε στόχο, σε συμφωνία με την Τρόικα, να τα σπάσει δήθεν με την Τρόικα, να αποχωρήσει ηρωικά, να κάνει εκλογές και να ξαναεκλεγεί. Αυτό το απέφυγε η πρόταση την οποία έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε σε αυτή τη χώρα ότι όλοι οι πολιτικοί πρέπει να μιλάνε μία γλώσσα για το λαό και όχι μία γλώσσα για τις εξουσίες και τα δικά τους αξιώματα. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν οι πολιτευτές και να λένε ότι διαφωνούμε με τον νόμο για τα χαράτσια και για συμμαζεύεται και να ψηφίζουν την κυβέρνηση. Αυτό που θα συμβεί τώρα στην ψηφοφορία είναι η ατομική μας ευθύνη. Ο καθένας βουλευτής είναι υπεύθυνος στους πολίτες που τον ψήφισαν και να μην τον ξαναψηφίσουν. Εδώ ο καθένας πρέπει να πάρει θέση. Δεν είναι πλέον αρνιά μέσα στο Μαντρί να ψηφίζουν επειδή το είπε ένας και ο άλλος. Να πάρουν αυτό το πράγμα. Ξεκαθαρίζει το τοπίο λοιπόν. Δεν έχουμε ψευδείς ήρωες και δεν κάθομαι εγώ να μου προσβάλλει τη διανοητική κατάσταση ο κάθε βουλευτής που λέει ότι δήθεν διαφωνεί με τη δίμευση της περιουσίας μου. Επομένως εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες ξεκάθαρα θα ελέγξουμε την κυβέρνηση για τα εξής. Πρώτον, οικονομική πολιτική. Η οικονομική πολιτική που όπως βλέπετε οδηγεί τους ανθρώπους να αυτοκτονούν δύο προχθές στην Κρήτη, οδηγούν στη δίμευση των περιουσιών του ελληνικού λαού και των συλλογικών περιουσιών του. Δεύτερον, θα αποκαλύψουμε τα εγκλήματα κατά του ελληνικού λαού όπως υποβρύχια, ψεύτικες στατιστικές και ούτω καθεξής, τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Όλοι λοιπόν ενώπιον των ευθυνών θα πρέπει προσωπικά και ατομικά να αναλάβουν τις ευθύνες απέναντι στον ελληνικό λαό. Και τέλος, θα συζητηθεί το θέμα της ΕΡΤ.
το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Και είναι σοβαρό, θα σας μιλήσω ψύχρεμα, δεν είναι διότι θα απολυθούν μόνο 2.000 υπάλληλοι κτλ. Είναι γενικότερο θέμα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε με τη ΔΟΥΤΟΥ, τη δημόσια τηλεόραση, ότι είναι ανίκανη να φτιάξει μια ανεξάρτητη τηλεόραση. Αυτό που έφτιαξε είναι ένα πολιτικό γραφείο της κυβέρνησης, το οποίο γλύφει τους υπουργούς από το πρωί μέχρι το βράδυ, με μηδέν ακροαματικότητα και με ποιότητα που θα την ανεβάσω λέγοντας ότι είναι επαρχιακή τουλάχιστον. Αντίθετα, τούτη εδώ η ΕΡΤ που είμαστε σήμερα, και πρέπει να συγχαρούμε τους εργαζόμενους που τόσο καιρό την κρατάνε, έκανε τηλεθεάσεις 460.000 και χτες το βράδυ 1.000.000, που σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός ζητάει. Πραγματικά ζητάει πραγματική ενημέρωση έξω από την AGB και πώς τις λένε, που η αξιοπιστία της πραγματικά είναι πολύ ερωτηματική. Και τέλος, το μεγάλο σκάνδαλο. Η αστυνομία μπήκε πότε? 2-24 ώρα μετά την ψήφιση του σκανδάλου που δίνει τις δημόσιες ραδιοσυχνότητες στα μεγάλα συμφέροντα, που δεν ζητάει φράγκο για τα 23 χρόνια που εκμεταλλεύονται τις ραδιοσυχνότητες στα συμφέροντα αυτά. Ποια συμφέροντα? Αυτά που όχι κανένας αριστερός, ο Κωνσταντίνος Καραμανής, απεκάλεσε νταβατζίδες. Αυτό κάνει, και κάνει και κάτι άλλο εγκληματικό που μεγαλώνει το σκάνδαλο. Δεν τη δίνει στη δημόσια τηλεόραση. Και η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή στη Βουλή δήλωσε ότι αυτά τα οποία ψήφισε η Βουλή δεν λύνουν καν το πρόβλημα, αφήνουν την προσωρινότητα του μέτρου. Αποκαλούν την ΕΡΤ αυτή που είμαστε σήμερα εδώ, και είναι χαρά μου και τιμή μου που μιλάω σε εσάς από εδώ, παράνομη. Αλλά το Σύνταγμα λέει κάτι άλλο. Δεν αρκεί το νομοσχέδιο που πέρασαν για την ΕΡΙΤ να καταργήσει την ΕΡΤ. Όφυλαν την απόφαση, πώς το λένε, περιεχομένου, νομοθετικού περιεχομένου, να την έχουν φέρει σε σαφές χρονοδιάγραμμα στη Βουλή. Δεν την έφεραν, επομένως η ΕΡΤ από την οποία σας μιλάμε είναι απολύτως νόμιμη. Επομένως, η νέα πλειοψηφία στη Βουλή, όποτε γίνει, αυτό είναι ένα άλλο καλό. Καλό και πολιτικά. Και με αυτό θα βάλετε ωραία, μια τελεία, ωραία, θα έχουμε την ευκαιρία να τα κουβεντιάσουμε. Να μην προλογίσω, ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Λοιπόν, δεύτερο θέμα στην επικαιρότητα, όπως εκτιμήσαμε συλλογικά, είναι η διαθεσιμότητα. Η διαθεσιμότητα, η οποία σήμερα αποτέλεσε και αφορά βέβαια 4.000 δημοσίους υπαλλήλους, τέθηκε σήμερα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τους εκπροσώπους των δανειστών. Η Ελένη Χρονά θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Και η Ελένη Χρονά, για μια ακόμη φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε παράταση. Έτσι φαίνεται, να ζητάει παράταση και φαίνεται να μην παίρνει την παράταση. Μάλιστα. Η ουσία όμως είναι η εξής. Δεν έχει σημασία αν 2 μήνες αργότερα μπουν οι υπάλληλοι στον κιάδα της διαθεσιμότητας και της ανεργίας. Σημασία έχει ότι θα μπουν. Η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται να μην μπουν. Διαπραγματεύεται να τους χαρίσει 2 μήνες ζωής. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. 12.500 επιπλέον άτομα πρόκειται να τεθούν σε διαθεσιμότητα μέχρι το τέλος του χρόνου, παρά το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητάει δίμηνη παράταση. Σύμφωνα με όσα έχει ήδη πει η κυβέρνηση, το προσωπικό αυτό, η πλειονότητα των 12.500, θα προέλθει από δήμους και πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας, όπως ας πούμε ο ΕΟΠΗ. Ανοιχτό βέβαια είναι το ενδεχόμενο να καταργηθούν τελείως και τα ιατρία του ΕΟΠΗ. Βεβαίως, αυτά σε ό,τι αφορά τις διαθεσιμότητες. Το μεγαλύτερο αγκάθι τώρα σε ό,τι αφορά τις απολύσεις είναι ο εντοπισμός 1.500 υπαλλήλων, έτσι ώστε να κλείσει το κεφάλαιο των 4.000 απολύσεων που πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος του 2013. Οι 2.000 βέβαια είμαστε εμείς, έτσι. Ακριβώς. Είμαστε 2.500 εμείς. Mm-hmm. Μην το ξεχνάμε, ως μόνιμοι που απολυθήκαμε. Ναι, αν πάρουμε υπόψη μας όμως ότι προσελήθησαν κάποιοι. Και, βεβαίως. Στην Δέλτα ΤΑΦ. Τώρα λοιπόν αναζητώνται 1.000 περίπου. Ήταν 2.000 από την ΕΡΤ. 1.500 και 2.000-3.500. Το θέμα είναι ότι μέχρι το τέλος του χρόνου πρέπει να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι. Η κυβέρνηση υπολόγιζε ότι θα τις επιτρέψει η Τρόικα να λογιστούν ως απολυμένοι αυτοί που θα περισσέψουν. Είναι άσχημο που μιλάμε έτσι για τους ανθρώπους, αλλά έτσι τους βλέπουν. Αυτοί που θα προκύψουν από την αναδιάρθρωση των αμυντικών συστημάτων, της αμυντικής βιομηχανίας. Η Τρόικα όμως φαίνεται να μην δέχεται αφενός μεν την εκαθάριση λειτουργία που προτείνει η κυβέρνηση για τις αμυντικές βιομηχανίες, αφετέρου δεν δέχεται ότι και αυτοί οι 1.000 που θα προκύψουν από εκεί είναι δημόσιοι υπάλληλοι και δεν θα τους προσμετρήσει ως απολυμένους δημοσίους υπαλλήλους. Άρα να ζητάτε ακόμη πού θα βρεθούν αυτοί οι 1.500. Τώρα, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό που προτείνει η Τρόικα, να πούμε κλείνοντας για την αμυντική βιομηχανία, είναι να υπάρχει ξαφνικός θάνατος αλλά ΕΡΤ. Αυτό θέλουν. Δεν θέλουν εκαθάριση εν λειτουργία. Είναι το παιχνίδι του καλού και του κακού για μένα. Ναι. Λοιπόν, μένει να δούμε τι θα γίνει. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Αποφασίζουμε και απολύουμε, που λέγαμε. Ναι.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότι οι διαθεσιμότητες μέχρι τώρα έχουν γίνει βάσει αξιολόγησης, ο ίδιος κατέθεσε τροπολογία για παράταση της αξιολόγησης μέχρι το 2014. Και ένα άλλο ενδιαφέρον είναι ότι πώς λοιπόν έχουν γίνει οι διαθεσιμότητες όταν δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, όταν είναι ακόμα σε εξέλιξη. Και άλλα στοιχεία που καταδεικνύουν ότι δεν γίνονται οι διαθεσιμότητες βάσει αξιολόγησης είναι παραδείγματος χάρη ότι τον Ιούλιο τώρα του 2013 100 άτομα πήγαν στον ΟΑΕΔ προερχόμενα από το σύνολο των διαθεσιμότητων του 2012, απορροφήθηκαν στον ΟΑΕΔ 100 άτομα και 15 μέρες μετά προέκυψε ότι στον ΟΑΕΔ είχαμε 250 άτομα πλεονάζον προσωπικό. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το 2011 ψηφίστηκε νόμος για να συγχωνευτούν οι οργανισμοί κατασκευής κτηρίων, των σχολείων, των νοσοκομείων και των δικαστηρίων και ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί αυτός ο νόμος. Δηλαδή και ακόμα και οι ίδιοι εργαζόμενοι ζητούν να προχωρήσει ο νόμος γιατί λειτουργούν με 3 διαφορετικά διοικητικά συμβούλια. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, πάντως σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με την Τρόικα είπε ότι ήταν μια συνάντηση καλή και παραγωγική και υπήρξε πρόοδος. Τα νεότερα θα τα ξέρουμε τη Δευτέρα που θα γίνει η επόμενη συνάντηση. Μάλιστα. Με την Τρόικα για να δούμε και αν θα πάρει και τη δίμηνη παράταση. Λοιπόν, Ελένη, κρατάω εγώ 2 στοιχεία από το ρεπορτάζ που μας έδωσες και με αυτά θα ήθελα το σχόλιο του κυρίου Δρίτσα. Το ένα είναι πώς θα γίνει η αξιολόγηση, πώς θα γίνει μάλλον, πώς θα εφαρμοστεί η διαθεσιμότητα όταν η αξιολόγηση έχει πάρει μια παράταση μέχρι το 2014, κύριε Δρίτσα. Εκείνο που πρέπει να αναδείξουμε είναι ότι αυτοί που θέλουν να κάνουν αξιολογήσεις, όπως για παράδειγμα οι αξιολογήσεις δομών ή αξιολογήσεις εργαζομένων, όπως για παράδειγμα ο Υπουργός Παιδείας, αποδεικνύεται στις μέρες που διανύουμε ότι στα ίδια τους τα πολιτικά γραφεία με βαρύνουσας σημασίας ρόλο είχαν ανθρώπους που συνεχίζουν να λειτουργούν στο πλαίσιο της διαπλοκής, της συναλλαγής, της ρεμούλας, της πλήρους αναξιοπιστίας και της κατασπατάλησης των δημόσιων πόρων με ιδιωτελείς σκοπούς. Αυτά και πολλά άλλα φαινόμενα αναπαράγονται σε όλες τις περιπτώσεις που παίζονται σημαντικά ζητήματα του ελέγχου των εξελίξεων αυτών. Η συναλλαγή παραμένει στην πρώτη γραμμή. Από εκεί και πέρα, είναι πολύ χαρακτηριστική η περίπτωση των εργαζομένων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπου δεν πρόκειται μόνο για την κοινωνική απαξίωση εργαζομένων που έχουν προσφέρει πάρα πολλά και την αναλγησία, αλλά πρόκειται και για την μεγάλη αρνητική συνέπεια που ένας τέτοιος σχεδιασμός έχει σε σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Στα αμυντικά συστήματα, που έχω την δυνατότητα να σας διαβεβαιώσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει μελετήσει πάρα πολύ συστηματικά με τη βοήθεια και των εργαζομένων, υπάρχει πραγματική δυνατότητα να αναπτυχθεί αυτή η σημαντικότατη και υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας παραγωγική βάση της χώρας και χρειάζονται κι άλλοι εργαζόμενοι για αυτήν την προοπτική. Έχει τεχνογνωσία, έχει υποδομή, έχει προοπτική παραγγελιών η ελληνική αμυντική βιομηχανία και αφήνεται στην εγκατάλειψη για λόγους ιδιωτελείς και μόνο. Και σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Μητσοτάκης ανερυθρίας τα προχθές δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ότι ο αγώνας του είναι να συμπεριλάβει στους απολυμένους τους 700-800 που θα απολύσει από τα ελληνικά αμυντικά συστήματα και αυτοί να μην είναι πρόσθετοι πέραν των 4.000. Μάλιστα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αυτή η πολιτική και αυτή η μεθόδευση έχει τεράστιες αντινομίες γιατί δεν στηρίζεται ούτε σε δικαιοσύνη, ούτε σε ανθρωπισμό, ούτε σε παραγωγική προοπτική για τη χώρα. Είναι επιταγή του μικρότερου κράτους
για να αφαιθεί ελεύθερος ο παραγωγικός τομέας και να αλωθεί από ιδιωτικά συμφέροντα. Μάλιστα. Κάθε μέρα θα συναντούν τέτοιου είδους αντινομίες. Μάλιστα. Τρίτο θέμα στην επικαιρότητα, το ασφαλιστικό. Και βέβαια και σήμερα, για άλλη μια φορά, ο κύριος Βρούτσης, ο Υπουργός Εργασίας, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις, αλλά θα υπάρξουν μερικές περικοπές στα εφάπαξ, και ομολόγησε ότι στις απολύσεις θα υπάρξουν αλλαγές. Η Άννα Κωνσταντακάκη είναι κοντά μας και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το θέμα των απολύσεων για να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο θέμα που τελικώς διαθεσιμότητες σημαίνει απολύσεις. Πράγματι, ο Υπουργός Εργασίας σήμερα, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky, ομολόγησε με μεγαλύτερη σαφήνεια ότι θα υπάρξουν αλλαγές στο επίπεδο των απολύσεων. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θα χρειάζεται πλέον υπογραφή του Υπουργού για να εγκρίνει τις απολύσεις σε μια εταιρεία που θέλει να ξεπεράσει το πλαφόν του 5% που ισχύει σήμερα. Ήταν πολύ πιο ξεκάθαρο σε αυτό και το συνδέω με το θέμα των απολύσεων που προέκυψαν στην εταιρεία Νίκας. Επειδή εμείς εδώ έχουμε αναδείξει ακόμα και τις απολύσεις ενός ή δύο ατόμων στις εταιρείες από όπου και αν προκύψουν. Και εμείς ανυπόγραφα χαρτιά πήραμε, έτσι. Μήπως είχε αρχίσει ήδη το μέτρο να εφαρμόζεται από τότε. Στον ιδιωτικό τομέα βέβαια τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται ακόμα πιο σκληρά. Και το νιώσαμε και εμείς πόσο σκληρός είναι ο ιδιωτικός τομέας με τον ξαφνικό θάνατο. Κάπως έτσι λοιπόν τον ένιωσαν και οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Νίκας, που μετά από μια 24-ωρη απεργία απολύθηκαν αυτοί που οργάνωσαν το σωματείο να συμμετέχει στην απεργιακή κινητοποίηση, χωρίς καμία προειδοποίηση. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασικό σημείο. Μιλάμε και να το κρατάμε. Άτομα, είναι τρία άτομα, είναι οι προτεργάτες που κίνησαν την όλη, συνδικαλιστές που κίνησαν την όλη διαδικασία. Σε ό,τι αφορά το θέμα των συντάξεων. Οι συντάξεις λοιπόν, ναι, μεν υπάρχει διαβεβαίωση από τον Υπουργό, ωστόσο δεν μας λέει ο Υπουργός πώς είναι δυνατόν να βρεθούν τα χρήματα όταν θα μειωθεί η κρατική χρηματοδότηση από το 2014, θα καταργηθεί ο φόρος υπερτρίτων που είναι από τα προϊόντα που πάνε στο ασφαλιστικό, θα έχουμε και εκεί λοιπόν μια απώλεια, και επίσης πώς είναι δυνατόν να ενισχυθεί το ασφαλιστικό σύστημα όταν μειώνονται οι εργοδοτικές εισφορές. Δεν υπάρχουν απαντήσεις, ούτε ισοδύναμα μέτρα για αυτά. Και το ότι εμφανίζεται καθησυχαστικός και ο κύριος Γκεγκέρογλου σήμερα, αλλά και ο κύριος Βρούτσης, δεν νομίζω ότι μπορεί να καθησυχάσει τους ασφαλισμένους όταν το θέμα θα σκάσει την άνοιξη που θα πρόκειται να πάρουμε και την επόμενη δόση και θα δούμε τα ελλείμματα. Μάλιστα. Κύριε Μαρκάτε, θα θέλαμε το σχολείο σας. Σας έλαχε αυτό το θέμα της επικαιρότητας να σχολιάσει. Είναι δύο-τρία μαζί. Ναι. Λοιπόν, το ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα, το οποίο θίγει το κεϊνσιανό κοινωνικό κράτος. Αυτό υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Αρχίζουμε και μεγαλώνουμε, η επιστήμη έχει όλα τα μέσα και μας κρατάει πολύ ζωντανούς, επομένως πρέπει να καταργηθεί το ασφαλιστικό σύστημα. Αυτή είναι η πρόταση της Δύσης, του δυτικού πολιτισμού του 21ου αιώνα. Ας πάμε στα δικά μας. Αυτό το οποίο έγινε είναι μια κοινή κλοπή. Εκλάπησαν τα χρήματα τα οποία εμείς βάζαμε μια ζωή. Απλά και τίμια. Δεν είναι ο μισθός που λες τον διαπραγματεύομαι με κάποιον. Εγώ πλήρωνα μια ζωή. Περηφανεύονται ότι έσωσαν την Ελλάδα με το κούρεμα. Αυτό μου θυμίζει κάποιον που θέλει να δυνατήσει και του κόβει το πόδι και χάνει αμέσως κάποια κιλά. Διότι τι εκούρεψαν? 30 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που είχε κερδίσει μέσα από τα ερευνητικά προγράμματα για να λασπολογούν πόσο κακή είναι η δημόσια παιδεία. Τι έκοψαν? Στο Ταμείο Συντάξεων, για παράδειγμα, των μηχανικών είχε 4 δισεκατομμύρια. Το ανάγκασαν να πάρει ομόλογα ένα μήνα πριν κουρευτούν και μετά τους τα κουρέψανε. 1,5 τώρα δεν έχει πρόβλημα? Βεβαίως έχει πρόβλημα. Μόνο η λαϊκή αντίδραση θα σταματήσει αυτή την πορεία. Πάμε τώρα στις απολύσεις. Δεν είναι μόνο 12.000 που είναι η διαθεσιμότητα. Είναι συν 11.000 κατευθείαν απολύσεις. Άρα είναι 11 και άλλοι 7, 18.000 απολύσεις. Για να είμαι. Μιλάνε για αξιοκρατία. Μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, 116 επί 1 πόσο κάνει? 116 θα μου πει κάποιος. Νομίζετε. Κατά τον κύριο Υπουργό Παιδείας, 189.
Έτσι δικαιολογείται κάποιο ίδρυμα, αντί να έχει 59 υπεράριθμους, να έχει 11 ελλείψεις. Παρακαλώ, κοιτάξτε το γελίο κατασκεύασμα με το οποίο αναπεφασίστηκαν αυτές. Θέλετε να μάθετε κι άλλα για αξιολόγηση. Λέει λοιπόν στους υπαλλήλους, μπέτε στο ίντερνετ και καταγράψτε τα στοιχεία σας. Στο ίντερνετ να μπούμε, χωρίς κωδικό, χωρίς καν κωδικό. Έξερα λοιπόν εγώ, για παράδειγμα, το αφημί το δικό σας, έμπαινα και έγραφα ό,τι ήθελα. Και ο καθένας γράφει ό,τι θέλει, δεν υπάρχει ένα χαρτί. Και οι περισσότεροι έγραψαν προφανώς, γιατί δεν θυμόταν και τα στοιχεία τους, δηλαδή πόσα χρόνια ή πόσες μέρες είναι κτλ., με επιφύλαξη. Θα έρθει τώρα στο με επιφύλαξη και θα κάνει αξιολόγηση. Ντροπή, ντροπή, ντροπή στις διαδικασίες. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή κινήθηκε η δικαστική εξουσία, η οποία κήρυξε σήμερα παράνομη και καταχρηστική τι. Όχι μόνο, παράνομη. Όχι μόνο την απεργία, αλλά και κάθε μελλοντική απεργία που θα κάνουμε. Το φαντάζεστε, δηλαδή αν στα 4 χρόνια, ξέρω εγώ, κάτι συμβεί κτλ., δεν μπορούν να κάνουν απεργία. Βεβαίως οι ομοσπονδίες έχουν και μια άλλη εναλλακτική λύση. Οι δικοί μας διοικητικοί εκήρυξαν κυλιόμενες 48 ώρες απεργία από τη Δευτέρα μέσω της ομοσπονδίας, για την οποία δεν ισχύει η δικαστική απόφαση. Και αν και αυτό δεν πετύχει, τότε είναι η ώρα της νεολαίας. Θα κινηθούν οι φοιτητές. Εδώ Πολυτεχνείο λοιπόν, ξανά Πολυτεχνείο. Σας καλούμε να έρθετε και στον εορτασμό του Πολυτεχνείου, που θα είναι αξέχαστος για όλους. Θα έρθει και ο Μίκης Θοδωράκης, θα είμαστε μια χαρά. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρκάτε. Είναι αισιόδοξο μήνυμα, όχι τίποτα άλλο. Έτσι. Μάχη, νομίζω ότι ο πρόλογος που έκανε ο κύριος Μαρκάτος ήταν αρκετός για να μπορέσεις να μας δώσεις λοιπόν τώρα και το πλήρες ρεπορτάζ και τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει σε σχέση βέβαια με τη λειτουργία των πανεπιστημίων και το πόσο πλήττεται η λειτουργία τους από το μέτρο της διαθεσιμότητας. Τα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις διοικήσεις τους τουλάχιστον... Χωρίς που σε διακόπτω, τι γίνεται με το εξάμηνο, έτσι. Βέβαια. Χάνεται από τους φοιτητές. Σε ό,τι αφορά το εξάμηνο, μιας και ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί πραγματικά στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απώλειας του εξαμήνου, καθώς τα χρονικά περιθώρια που ορίζει ο νόμος είναι ασφικτικά και ήδη η απεργία των διοικητικών υπαλλήλων και όλες οι υπόλοιπες κινητοποιήσεις στο Πανεπιστήμιο που κάνουν αδύνατη τη λειτουργία του και έτσι και το διδακτικό έργο, βρίσκονται ήδη στη 10η εβδομάδα. Η εξέλιξη την οποία μόλις πριν μας είπε και ο κύριος Μαρκάτος, δηλαδή η σημερινή απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών να κηρύξει παράνομη την απεργία, μετά από προσφυγή βεβαίως του Υπουργού Παιδείας, ο οποίος εξίδλησε όλα τα μέσα και στο τέλος είδαμε για πρώτη φορά ένας υπουργός να προσφεύγει στο δικαστήριο, όπως κάνουν συνήθως οι εργοδότες σε μια ιδιωτική επιχείρηση, προκειμένου να κηρύξει παράνομη μια απεργία. Έχουν προηγηθεί 2 εισαγγελικές παρεμβάσεις και ένα τελεσίγραφο την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, προς τους Πριτάνης, ότι θα πρέπει να ασκήσουν τα καθήκοντά τους και να εμποδίσουν ουσιαστικά την απεργία των διοικητικών υπαλλήλων ή να διευκολύνουν το διδακτικό έργο. Σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα με το εξάμηνο είναι πραγματικό. Και αυτό απασχολεί βεβαίως όλους τους φοιτητές που θα ήθελαν όλοι να είναι συμπαραστάτες στην απεργία των διοικητικών υπαλλήλων. Υπάρχουν κάποιοι από αυτούς που έχουν πιο οξυμένα προβλήματα, όπως αυτοί που είναι τελειόφοιτοι και έχουν κάνει ένα προγραμματισμό περαιτέρω για τις σπουδές τους. Στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας είχε συγκληθεί με εντολή της συγκλήτου μια επιτροπή, η οποία βρίσκεται σε συνεννόηση με μια επιτροπή διδακτικού προσωπικού, η οποία βρίσκεται σε συνεννόηση με τους διοικητικούς υπαλλήλους, προκειμένου να βρεθεί μια λύση γι' αυτό και αν είναι δυνατόν και οι διοικητικοί υπάλληλοι να διευκολύνουν τη διεξαγωγή τουλάχιστον κάποιων πολύ συγκεκριμένων κρίσιμων μαθημάτων και κάποιων πολύ συγκεκριμένων κρίσιμων εξετάσεων. Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ήδη το διδακτικό προσωπικό έχει αποφασίσει να επανέλθει στα μαθήματα, τουλάχιστον να αναστείλει την απεργία. Το αν θα επανέλθει στα μαθήματα θα εξαρτηθεί και από τη στάση των διοικητικών υπαλλήλων στο συγκεκριμένο ίδρυμα, από τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, επίσης, περιμένουμε να έχουμε νέα συνεδρίαση των διοικητικών υπαλλήλων, προκειμένου με υπό το φως της εξέλιξης, της κήρυξης παράνομης της απεργίας, να καθορίσουν τις τάσεις τους και αμέσως μετά θα συνεδριάσει και η σύγκλητος του Πανεπιστημίου της Αθήνας, προκειμένου να αποφασίσει και αυτή πώς θα διαχειριστεί το θέμα της εξεταστικής και φυσικά κυρίως του εξαμήνου. Επομένως, τη Δευτέρα οι φοιτητές θα έχουν περισσότερες πληροφορίες για το πώς
Την ερχόμενη εβδομάδα, όπως όλοι ευελπιστούμε, θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, αν και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, ότι και η Σύνοδος των Πριτάνεων και οι σύγκλητοι έχουν επανειλημμένως διατυπώσει την καταγγελία, ότι καλούν συνεχώς τον Υπουργό Παιδείας σε διάλογο για να βρεθεί μια λύση, αλλά δυστυχώς ο Υπουργός το τελευταίο διάστημα προτίμησε να χρησιμοποιήσει ως διατητές τους εισαγγελείς ή να προσφύγει στα δικαστήρια σήμερα, αντί να συζητήσει μια λύση σε σχέση με το θέμα της διαθεσιμότητας, γιατί βεβαίως δεν αποφασίζει μόνος, αλλά τα όρια που έχουν τεθεί από την Τρόικα και τα οποία έχει αποδεχτεί βεβαίως η κυβέρνηση είναι ασφυκτικά. Μάλιστα. Κύριε Πετράκο, ο κύριος Πετράκος καλείται να σχολιάσει. Τι διεξόδους και τι λύσεις προτείνει η Δημάρ προς αυτή την κατεύθυνση και προς αυτό το αδιέξοδο που έχει οδηγηθεί όλος ο τομέας της εκπαίδευσης? Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση επέλεξε να δώσει μια λύση η οποία είναι παντού μη λύση και είναι παντού αναξιόπιστη και είναι πουθενά δεν είναι νόμιμη και ουσιαστική. Αυτό όμως την ίδια στιγμή δεν πρέπει να μας αφήνει να δεχόμαστε τα πανεπιστήμια να παραμένουν κλειστά. Τα κλειστά πανεπιστήμια είναι πρόβλημα και δημιουργούν πρόβλημα σε έναν δίκαιο και τίμιο αγώνα των εργαζομένων σε αυτά. Δεν μπορεί να προκύψει καμία λύση χωρίς διάλογο. Και αυτός ο διάλογος δεν μπορεί να γίνει με κλειστά τα πανεπιστήμια. Δεν μπορούν τα παιδιά, τα οποία οι φοιτητές, να είναι εγκλωβισμένοι ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους υπαλλήλους που δίνουν έναν τίμιο και σωστό αγώνα. Όσο δεν υπάρχει μια πραγματική αξιολόγηση, οποιαδήποτε διαδικασία, είτε κινητικότητας, είτε διαθεσιμότητας, δεν μπορεί να είναι αποδεκτή και δεν μπορεί να είναι νόμιμη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πετράκο. Γιώργο Φιλιππάκη, και για να μην ξεχνιόμαστε, βδομάδα πολυτεχνείου αυτή που διανύουμε από Δευτέρα. Σήμερα έγινε πολύ μεγάλη σύσκεψη στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, όπου αποφασίστηκαν ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα. Βέβαια, ξέρεις, έχω ένα ερώτημα. Θα φύγουν από εδώ για να καλύψουν κάτω το Πολυτεχνείο? Θα σου λύσω το πρόβλημα. Καλησπέρα, λέγε, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η πρώτη σύσκεψη που έγινε σήμερα στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι η αστυνομία και η ηγεσία του Υπουργείου είναι αποφασισμένοι να πάρουν σκληρότατα μέτρα. Γιατί? Όχι για το φόβο της αντιμετώπισης των επεισοδίων, όπως εδώ βλέπουμε ακριβώς τα ΙΜΕΤ, τα ΜΑΤ, ή να ξυλοφορτώσουν τον κόσμο. Το πρόβλημα τους είναι αν υπάρξει μία τεράστια συγκέντρωση και πορεία που να πλησιάζει, να περνάει τις 80 με 100 χιλιάδες, κάτι που δεν ξέρω πόσοι από εδώ το θυμούνται, τα έχουμε ζήσει μετά το 1974, στην περίοδο του 80, της δεκαετίας του 80, αλλά και του 90. Και είμαι υποχρεωμένος να σας υπενθυμίσω ότι τα ΜΑΤ και τότε, το 79-80, ο κύριος Μαρκάτος θα το θυμάται και οι παλιότεροι, είχαν δολοφονήσει δύο ανθρώπους μέσα στην Αθήνα από ξυλοδαρμό. Μιλάμε τον Κουμί και την Κανελοπούλου, για να μην φτάσουμε σε Καλτεζά και τα υπόλοιπα. Εκτός αυτού, το τριήμερο που θα έρθει με τον εορτασμό, με αφορμή την 40η επέτειο, δηλαδή ερχόμενη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στην κυριολεξία η Αθήνα θα αστυνομοκρατείται και βέβαια δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από τους πολίτες να κατεβούν κάτω, να δώσουν ένα 38 παρόν χωρίς να υπάρξουν επεισόδια. Αυτή είναι η εικόνα. Φανταστείτε ότι θα είναι 5.000 αστυνομικοί και μάλιστα θα φέρουν δυστυχώς αστυνομικούς και από την επαρχία, κάτι που το συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια. Αγλαία. Μάλιστα. Γιώργο Φιλιππάκη, ναι. Για το περασμένο θέμα, για τα κλειστά και ανοιχτά πανεπιστήμια, θέλω μια τοποθέτηση πολύ γρήγορη. Θα πρέπει να είναι κανείς σχιζοφρενής να θέλει το πανεπιστήμιο κλειστό. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η ερώτηση δεν είναι κλειστό ή ανοιχτό πανεπιστήμιο. Είναι ανοιχτό πανεπιστήμιο κάτω από οποιοδήποτε όρο. Αυτή είναι η ιστορία. Το πανεπιστήμιο, να θυμίσω σε όποιους το έχουν ξεχάσει, είναι ο τόπος που η κοινωνία στοχάζεται τον εαυτό της.
παράγει δυνάμεις αμφισβήτησης, κρατάει μια απόσταση από την κοινωνία για να μπορεί να την κρίνει, αλλιώς δεν θα είχαμε ποτέ καμία πρόοδο. Δεν είναι ένα μαγαζί που βγάζει καλούς μηχανικούς, γιατρούς κτλ. Να το βάλουμε σε κάποια άλλη κατάσταση. Από αυτή την άποψη, βεβαίως θέλαμε διάλογο. Όχι μόνο θέλαμε διάλογο, ο Υπουργός ζήτησε αξιολόγηση. Καταθέσαμε αξιολόγηση. Την καταθέσαμε όλα τα πανεπιστήμια. Δεν έκανα απολύτως τίποτα. Δυστυχώς, συμφωνώ πράγματι με τον προαλήσαντα εκ δεξιών μου, ότι θα έπρεπε να είναι ανοιχτό το πανεπιστήμιο για να κάνουμε διάλογο. Εδώ δεν κάνει διάλογο με κλειστό πανεπιστήμιο, θα κάνει με ανοιχτό. Δεν θέλουν διάλογο. Επίσης, διαφωνώ ότι είναι η Τρόικα στη μέση. Λέει απλά, η Τρόικα λέει θέλω 5.000. Τούτοι τι κάνουνε, διώχνουν από τον πολιτισμό την παιδεία και την υγεία. Προσέξτε το αυτό. Λοιπόν, να είμαστε ξεκάθαροι. Είναι το κοινωνικό κράτος που βάλετε. Αυτό πρέπει να διαλυθεί. Ευχαριστώ. Μάλιστα, κύριε Μαρκάτη. Η καρδιά της ΕΡΤ χτυπά στην περιφέρεια, όπου έχουν βέβαια το προνόμιο να βλέπουν από, εκτός από το διαδίκτυο, τους δύο διαδικτυακούς τόπους δηλαδή, όπου μπορούν να δουν οι κάτοικοι της Αττικής, του Λεκανοπεδίου, δηλαδή το ertopen.com και το thepressproject.gr, να βλέπουν και με αναλογικό σήμα, αλλά και με ψηφιακό. Και σήμερα όμως, πρώτο θέμα και δεύτερο θέμα στα δελτία και στην επικαιρότητα των διεθνών μέσων ενημέρωσης ήταν και πάλι το θέμα το δικό μας, το θέμα της ΕΡΤ. Ο Άγης Ομενούτης είναι κοντά μας για να μας δώσει όλη την εικόνα των διεθνών μέσων ενημέρωσης, ξεκινώντας, Άγη, από το γερμανικό Spiegel. Που αναφέρεται θα ξεκινήσω από κάτι άλλο. Έτσι, με τον τίτλο, όπως μου έχει σημειώσει εδώ, «Όπως σε μια χώρα μπανανία». Να αφήσουμε για λίγο το Spiegel, γιατί λάβαμε μία επιστολή μισή ώρα πριν. Είναι από τη UniGlobal, σύμφωνα με την οποία... Η UniGlobal είναι μία παγκόσμια ομοσπονδία εργαζομένων στα ΜΜΕ και στις δημόσιες υπηρεσίες. Αποτελείται από 23 εκατομμύρια μέλη και λέει τώρα, «Κύριε Πρωθυπουργέ, καταδικάζουμε την επιδρομή στο κτίριο της ΕΡΤ της 7ης Νοεμβρίου. Η κυβέρνησή σας προσπαθεί να φημώσει την ανοιχτή ΕΡΤ που δουλεύεται από τους συναδέλφους μας και πρώην μέλη του προσωπικού της ΕΡΤ εδώ και 5 μήνες. Στεκόμαστε με το προσωπικό της ανοιχτής ΕΡΤ, το οποίο συνδέεται με την ΠΟΣΠΕΡΤ, με τις αδελφές και τους αδελφούς, δημοσιογράφους, καθώς και με όλους τους Έλληνες πολίτες που υποστηρίζουν και θέλουν την ΕΡΤ ζωντανή. Ενέργειες της κυβέρνησής σας από τις 11 Ιουνίου είναι για λόγους καθαρά λογοκρισίας. Το προσωπικό της ανοιχτής ΕΡΤ και η ΠΟΣΠΕΡΤ είναι ανοιχτή προάσπιση της δημοκρατίας και των δημόσιων αγαθών. Δεν υπήρχε κανένας οικονομικός λόγος να κλείσει η ΕΡΤ, έτσι και αλλιώς. Ήταν μία σκόπιμη πολιτική απόφαση να φημώσει την ανεξάρτητη ενημέρωση». Να περάσουμε όντως στο Spiegel. Να πούμε ότι με το χαρακτηριστικό τίτλο «Έφοδος στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση όπως ένα κράτος μπανανία», σχολιάζει τις εξελίξεις στην ΕΡΤ και παρουσιάζει πώς ξεκίνησε η έφοδος αστυνομίας στο Ραδιομέγαρο. Επίσης, η Βρετανική Guardian, αναφέρει ακριβώς τον ίδιο τίτλο. Αναφέρει ότι η Ελλάδα είναι μπανανία και τονίζει ότι η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε πριν από το φως της ημέρας. Μεγάλο το ενδιαφέρον και από το CNN, το οποίο CNN φιλοξενεί και δικές μας δηλώσεις, όπου εκεί γίνεται μία... υπάρχει, σύμφωνα με τις δηλώσεις αυτές, υπάρχει ένας φόβος από εδώ και πέρα λογοκρισίας, παγκόσμια λογοκρισίας σε ενημέρωσης. Να μιλήσουμε τώρα για το ERT Open, όπως είπες, το οποίο έχει κατακλειστεί από χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης για εμάς τους εργαζόμενους από όλο τον κόσμο. Επίσης, να πούμε για τις διάφορες συγκεντρώσεις που γίνανε με πρώτη και καλύτερη στη Θεσσαλονίκη, επίσης στην Πάτρα, στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Το είπαμε με και νωρίτερα, ότι η καρδιά της ΕΡΤ χτυπά στην περιφέρεια
Εκεί όπου υπάρχουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ ακόμα, στην Πάτρα, και αναγκάζομαι να τα διαβάσω, γιατί είναι τόσα πολλά. Είναι η Τρίπολη, Κέρκυρα, Καλαμάτα, Λάρισα, Ιωάννα, Μυτιλίνη, Ορεστιάδα, Ηράκλειο, Ζάκυνθος. Παντού, παντού. Μάλιστα. Κοντά μας όμως έχουμε τον συνάδελφο τον Νίκο τον Κορόβιλα. Ο τελευταίος των Μοϊκανών που βγήκε από το κτίριο της ΕΡΤ. Πλημμένος καθαρός μετά από τρεις μέρες. Λοιπόν, και κοντά μας επίσης είναι και ο Διευθυντής Φωτογραφίας και Πρόεδρος του Καλλιτεχνικού Συλλόγου της ΕΡΤ, ο συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Μανώλης. Βαγγέλη, καλησπέρα και σε σένα. Και εσύ είσαι από τους τελευταίους. Ναι. Έτσι. Θα θέλαμε να μας πείτε ωραία εμπειρία. Πώς αισθανθήκατε τρεις μέρες μέσα. Εντάξει. Το έχουμε ξανακάνει. Έχουμε μείνει πολλές μέρες μέσα. Ήταν αυτό που θεωρώ ότι κάθε ένας κλήθηκε να κάνει, να δώσει ό,τι περισσότερο μπορεί. Και ο καθένας κατάθεσε ψυχή. Ψυχή βαθιά. Πώς πέρασαν οι μέρες και τα νυχτέρια σου μέσα. Μιλάμε τώρα για 5 μήνες, δεν είναι δηλαδή τη μόνη τελευταία. Ωραία ήταν, δεν συζητάω. Αυτό που το έχω ξαναπεί και το έχεις ξανακούσει σε συνέλευση. Και το ξαναλέω, είναι ότι ευχαριστώ πολύ τον Πρωθυπουργό γιατί γνώρισα ξαφνικά ανθρώπους. Είναι δύσκολο να συμβεί. Χρειάζονται ειδικές συνθήκες, ειδικές ζυμώσεις και αυτό λειτουργεί σαν καταλήτης για να δέσουμε. Αλλά έδωσε το γλυκό καλά. Έδωσε το γλυκό καλά. Βαγγέλη. Ναι. Κοιτάξτε, εμένα με βρήκε 4:20 χτύπησε το τηλέφωνο και μας είπαν ότι μπαίνουν τα ΜΑΤ. Έτρεξα εκείνη τη στιγμή, ήμουν στην Ομοσπονδία μαζί με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Σε σένα όμως, Νίκο, δεν χρειάστηκε να χτυπήσει το τηλέφωνο, έτσι. Όχι, όχι, όχι. Είναι ελάχιστες, μπορούν να μετρηθούν οι μέρες που έμεινε στο σπίτι σου, τους 5 μήνες. Σπίτι μου δεν έχω μείνει βράδυ ποτέ. Πέντε νύχτες που έφυγα στη συνολικά. Διακοπές στη Λευκάδα. Πέντε. Ναι, ναι. Και φέτος θα να κάνουμε ένα μήνα διακοπές. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Και από ό,τι προβλέπετε, δεν θα κάνουμε. Εντάξει, μια χαρά είναι. 150 νύχτες, Κορόβι. Βαγγέλη. Ναι. Εντάξει, έταξε στο παράθυρο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Ήμουν με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Παναγιώτη Καλφαγιάννη. Έταξε στο παράθυρο. Φίλες. Ναι. Στο δεύτερο όρο. Όπως κάθε βράδυ. Όπως κάθε βράδυ. 150 βράδυ περίπου. Έταξε στο παράθυρο, είδα ότι μπαίναν από παντού. Πιο δυνατά. Ναι. Μπαίναν από παντού. Έβλεπα την εδώ κάτω στην ΕΡΤ. Οπότε έπρεπε να κρατήσω την ψυχραιμία μου. Ο Παναγιώτης ο Καλφαγιάννης έφυγε, κατέβηκε κάτω για να μπορέσει να διαπραγματευτεί και εγώ έφυγα και πήγα στην αίθουσα σύνταξης, η οποία ήταν μια κάμερα έτοιμη, άναψα τα φώτα και κάθισα, εγώ είμαι πίσω από την κάμερα συνήθως, μπροστά σπάνια. Ήταν η πρώτη φορά, μπορώ να πω από τις λίγες φορές. Πάντως την περιμέναμε, Βαγγέλη, αυτή την... Να σας πω, περιμέναμε, αλλά δεν το πιστεύαμε ότι θα γίνει αυτό, έτσι. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν το πιστεύαμε. Κάθισα στη θέση του δημοσιογράφου, δεν υπήρχε κανένας, γιατί ήδη ήταν σε ανάπτυξη μες στο κτίριο. Ήταν και 2 συνάδελφοι μαζί μου, οι οποίοι μου φωνάζαν ότι έρχονται. Εγώ έκατσα, κάλεσα τους συναδέλφους και τους φίλους να έρθουν να βοηθήσουν, να μας συμπαρασταθούν. Μου λένε έρχονται, κάποια στιγμή έδωσα το πρώτο μήνυμα, πήγα να φύγω, ξανακάθισα, ξανατοείπα το μήνυμα και μετά σηκώθηκα και έφυγα. Αυτό ήταν. Και μετά πήγα στην Ομοσπονδία και μόλις μπήκα μέσα, μετά από 3 λεπτά μπήκανε στην Ομοσπονδία για να με πάρουν. Εκεί την ώρα, κατά τύχη, μιλούσα με τον κύριο Περπατάρη, τον νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας, που ήταν με τον δικαστικό. Μάλιστα. Τον εισαγγελέα. Με τον εισαγγελέα, ναι. Και τους είπα, μισό λεπτό, παιδιά, να δούμε. Δεν μπορώ να φύγω από εδώ, είμαι μόνος. Πρέπει κάποιος να καθίσει εδώ. Ο κύριος Περπατάρης έκανε διαβουλεύσεις και τελικά καταφέραμε να με αφήσουν μέσα. Μάλιστα. Νίκο, εάν ο αγώνας απαιτούσε άλλους 5 μήνες, θα τους θυσίαζες? 5 είπες. Λίγα είναι. Βάλε. Βάλε. Τσεβάλε, τσεβάλε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αρχίζουν και γίνονται αυτό που λέει περιμέναμε. Ναι. Περιμέναμε καιρό, όχι περιμέναμε τώρα.
Και η πλάκα είναι ότι καθόμαστε με τον Τσιμπίδα, Νίκο Τσιμπίδα είναι ο εκπρόσωπος ραδιοφωνίας, καθόμαστε μαζί. Η Μαρία Γκίκα φεύγει μισή ώρα πριν, 4 ώρα συνόδευε, έφευγε. Ο Παγιωτέλης παραδόξως έχει φύγει νωρίτερα. Άλλο συνάδελφο. Άλλο συνάδελφο, ο Νίκο Παγιωτέλης. Οι τρεις του αθλητικού είμαστε, η Μαρία Γκίκα, ο Νίκο Παγιωτέλης και εγώ. Έχει φύγει νωρίτερα. Έχω μείνει με τον Τσιμπίδα. Ο Τσιμπίδας έχει πρόσωπο προς το δρόμο. Και μόλις βλέπει τα ΜΑΤ που έρχονται, δεν λέει τα ΜΑΤ, δεν λέει αστυνομία, δεν λέει κάτι τέτοιο, λέει ήρθαν. Μόνο αυτό ένα ήρθαν. Και φύγαμε κατευθείαν κάτω. Ήσυχα όλα ωραία, ανθρώπινα, έγινε διαδικασία. Και μετά ξεκινήσαμε, ο Τσιμπίδας ανεβαίνει πάνω για να βγάλει στο ραδιόφωνο την εκπομπή. Εγώ φεύγω κάτω και αναλαμβάνω να πάω με έναν υπαστυνόμο της ασφάλειας που είχε κάμερα και δύο διμερίες, να γυρίσουμε όλο το κτίριο, όπως είχα πει του εισαγγελέα, ότι αν δεν το δείτε όλο, αλλά όλο, ότι είναι όλα άψογα, δεν έχει χαλάσει τίποτα, δεν υπάρχει δουλευθορά, κτλ. Και όντως φύγαμε και άρχισαμε και γυρίζαμε, ας πούμε. Ξεκινήσαμε από τον τέταρτο, από την ταράτσα πάνω, κατεβήκαμε, εξηγούσα τι είναι το κάθε κομμάτι, όπου βλέπαμε πόρτα, μπαίναμε μέσα ανοιχτή, κάμερα μέσα. Τους έκανε εντύπωση μεγάλη, ήταν πεντακάθαρα όλα. Έδειξε ένα κτίριο το οποίο είναι 5 μήνες υποτίθεται σε κατάληψη, συσσαγωγικά. Ναι, δεν παίζει. Δεν παίζει καθόλου. Μάλιστα. Αλλά ήταν μια χαρά. Μια χαρά όλα. Άλλο πράγμα που έχει, από αυτή την ιστορία που έχει μείνει, είναι ότι δεν περίμεναν ότι θα είναι αυτό το δεδαλώδες κτίριο. Πάει παντού, ας πούμε. Ότι έχει παντού πόρτες. Πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά. Κάναμε διαλύματα. Μια διαδικασία που πρέπει να κράτησε γύρω στις... Υπάρχουν ακόμη δημιουργίες των ΜΑΤ μέσα. Ναι, είχε μείνει μία. Όχι, το βράδυ είχαν φύγει. Είχε μείνει μόνο, αν θυμάμαι καλά, ήταν μόνο ο κύριος Ταξιάρχος. Ως κάποια ώρα και μετά μείνανε τρεις αστυνομικοί. Μάλιστα. Λοιπόν, το κτίριο τώρα το είδαν όλο. Είδαν ότι δεν υπάρχει το παραμικρό. Γύρισαμε. Νομίζω ότι και στην αναφορά του ο εισαγγελέας το. Όχι, το είχα ζητήσει αυτό. Λέω, παιδιά, μας φύγαν τα πόδια, 4,5 ώρες να γυρνάμε. Θα το πείτε. Ότι ήταν όπως πρέπει να είναι. Ανέφερε ο υπαστυνόμος του ασφάλειας στον ταξίαρχο, ταξίαρχο στον εισαγγελέα και εκεί τελείωσε η ιστορία. Μην ξεχάσουμε τώρα, επειδή θα κάνω μια μικρή παρέμβαση αυτό, γιατί όλο αυτό το διάστημα έχουμε δουλέψει με ανθρώπους. Ήταν αυτοί που φαινόντουσαν, εσείς περισσότερο, γιατί εμείς είμαστε πιο κρυψίνους, να μην φαινόμαστε πολύ. Αλλά είναι και όλοι αυτοί άνθρωποι που έχουν δουλέψει πίσω από τις κάμερες. Υπήρχαν άλλες 2-3 αθλητικές Κυριακές, θα σου έλεγα. Δεν ήσουν το γνωστό πρόσωπο. Όχι, 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 μακριά, μακριά. Απεταξάμι. Λοιπόν, είναι ο Νίκος Αγγελίδης, είναι ο Νίκος ο Ιωαννίδης, δημοσιογράφοι φίλοι, ο Ανδρέας Οροδίτης. Πάρα πολλοί κόσμος που έχει δουλέψει, τεχνικοί, αυτά. Πάρα πολλοί κόσμος που έχει κάνει κατάθεση ψυχή και αυτός, έδωσε την ψυχή του, για να βγει αυτό που βγήκε 5 μήνες. Και ξέρεις, ήταν ένα περίεργο συνέστημα όταν περπατάγαμε στους διαδρόμους, γιατί από τη μία, και είναι σπάνιο σαν συνέστημα να το έχεις αυτό, ήμουν περήφανος για αυτό που έδειχνα, γιατί έδειχνα το σπίτι μου. Σου έλεγα, εδώ είναι, κοιτάξτε, το είναι πεντακάθαρο, είναι όπως πρέπει να είναι. Και ταυτόχρονα ήμουν και λίγο, να το πω έτσι, ενοχλημένος, γιατί είχα. Όχι ότι είχαν οι άνθρωποι μια χαρά, σου λέω, ήταν, συμπεριφερθήκαν άψογα, αλλά είχαμε σαφρίδες που ήταν ακάλεστοι. Δηλαδή, και πολλά, εν τω μεταξύ, είναι πολλά από αυτά τα παιδιά που γυρίσανε μαζί μας, δεν το πολύ γουστάρανε το έργο. Δεν τους άρεσε. Μάλιστα. Θα μιλάω σε καλύτερα ελληνικά για να μην παρεξηγείται στρατηγός. Γιατί εγώ τα λέω λίγο αθλητικά. Η περιγραφή είναι λίγο αθλητική. Κατά τα άλλα, εντάξει, ήταν μια πάρα πολύ ωραία περιπέτεια. Ωραία διαδρομή. Βαγγέλη. Πες μας η εικόνα που θα σου μείνει, που σου έμεινε βαθιά χαραγμένη μέσα σου τους 5 μήνες αυτούς και που δεν πρόκειται να ξεχάσεις. Να σας πω, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να αξιολογήσω τίποτα. Θα αξιολογηθούν όλα με τον χρόνο. Είναι όλες σημαντικές. Εγώ πιστεύω, στιγμές που ζήσαμε, ναι, έτσι. Είναι όλες οι στιγμές τέτοιες που όλα αυτά θα καταγραφούν. Εμείς πάντως θα συνεχίσουμε και θα είμαστε πάντα παρόντες. Ο κόσμος θέλουμε να είναι πάντα μαζί μας και κοντά μας και δεν θα σταματήσει αυτό. Μάλιστα. Αυτό. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Δύο λεπτά. Εδώ πέρα δεν το περιμέναμε από τον Ιούνιο και μετά, αλλά έτυχε το η ζωή έτσι που χρήσαμε παγκόσμιο πρωταθλητή στο WRC, Σεμπαστιάνο Γιέ,
Χρήσαμε παγκόσμιο πρωταθλητή στη Φόρμουλα 1. Η αθλητική ενημέρωση που δεν έλειπε. Χρήσαμε παγκόσμιο πρωταθλητή και στη Φόρμουλα 1 στο Φέτελ και μας έμενε αυτή η Κυριακή που ήταν ο μεγάλος τελικός στο MotoGP. Σας είχα τρελάνει λίγο με τα βαβάβου, αλλά δεν πειράζει, είναι ωραία τα βαβάβου. Και έχουμε μεγάλο τελικό την Κυριακή στη Βαλένθια. Είναι ο Πεντρόζα ο δεύτερος οδηγός της Honda. Έκλεισε και η τηλεόραση στη Βαλένθια, η δημόσια τηλεόραση. Το ξέρω και αυτό. Θα περάσουν με ωραία τον για ίδιο ακριβώς τρόπο. Για να μην πω τώρα... και πιο άκομψα. Κάτσε να τελειώσω το ρεπορτάζ. Καλά. Λοιπόν, είχαμε free practice 1 και free practice 2 ελεύθερες δοκιμές, όπου οι δύο μεγάλοι μονομάχοι του πρωταθλήματος, 13 βαθμούς χωρίζουν. Μαρκ Μαρκές, πρωτοπόρος, ο ρούκι που πάει να κάνει τη μεγάλη ανατροπή πρώτη φορά στην ιστορία να πάρει παγκόσμιο τίτλο, 13 βαθμούς μπροστά. Ακολουθεί ο παγκόσμιος αθλητής ο Ρολένθο, ο οποίος είναι, τον ονομάζουμε Σπαρτιάτη, το λέγα τον κόσμο να καταλαβαίνει, γιατί φοράει στο κράνος ένα κράνος Σπαρτιάτη με ένα λάμδα. Και έχει πει πολλές φορές και είναι περίεργο για Ισπανό ότι κάθε φορά που αγωνίζομαι, αγωνίζομαι και για την τιμή της Σπάρτης. Mm-hmm. Έχει μια τρέλα με τους Σπαρτιάτες και οδηγεί σαν Σπαρτιάτης, όντως, ο οποίος τον έχει δει, καταλαβαίνει. Χίλια συγγνώμη για την αθλητική παρέμβαση, αλλά το έχω μέσα. Συγγνώμη, να πω κάτι. Ο Νίκος ο Παγιωτέλης δεν είναι εδώ να μας δώσει και μια εικόνα από το μπάσκετ. Τι γίνεται? Δεν είναι εδώ. Θα έρθει όμως. Είναι ο Λεωνίδα. Έλα για μπάσκετ. Ελπίζω να είσαι διαβασμένος. Αγλαία, συγγνώμη να πω κάτι, δεν ξέρω αν έχει υποθεί, ότι περιμέναμε στις 11 του μήνα στην Ιρλανδία θα γίνει μια εκδήλωση, η Παγκόσμια Οργάνωση των Μέσων Ενημέρωσης θα δώσει στην Ομοσπονδία και στους εργαζόμενους όλους αυτούς που ήταν όλες τις μέρες αυτές το βραβείο, το οποίο είναι για τον καλύτερο αγώνα των μέσων εργαζομένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χωρίς φόβο. Αγώνας χωρίς φόβο. Χωρίς φόβο. Μάλιστα. 2013. Το 2014 θα το πάρουν όλοι οι εργαζόμενοι της Ελλάδας, μου φαίνεται. Συμφωνώ. Θα έχουν μείνει εργαζόμενοι. Θα έχουν. Α, ναι. Καλησπέρα. Μπάσκετ. Άμεση ενημέρωση. Ναι, ακριβώς αυτό, γιατί είναι σε εξέλιξη παιχνίδι. Με ξέχασε ο φίλος μου πριν. Εγώ δεν ξενυχτούσα όπως εκείνος, ήμουν μέσα. Γι' αυτό πραγματικά του αξίζουν συγχαρητήρια. Είχατε γίνει ένα, γι' αυτό να αναφερθεί στον εαυτό του. Ναι, τον πειράζω κι εγώ. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Του δίνω συγχαρητήρια για αυτό που έκανε. Πραγματικά κατάθεση ψυχής. Πορευτήκαμε μαζί όλο αυτό το διάστημα. Για μπάσκετ, λοιπόν. Το παιχνίδι είναι Σιένα Ολυμπιακός. Είναι για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, που είναι σε εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός κερδίζει 29-20. Mm-hmm. Έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. Mm-hmm. Και είναι 4-4, όπως πολύ σωστά ο κ. Μαρκάτος γνωρίζει, Ολυμπιακών φρονημάτων. Όχι. Υπάρχουν ποδοσφαιρική παρένθεση, υπάρχουν αντιδράσεις από τη Μιλιέτ, την τουρκική εφημερίδα, σχετικά με την ονοματοδοσία του γηπέδου της ΑΕΚ, που έχουν οραματιστεί να το ονομάσουν Αγιά Σοφιά, στη Νέα Φιλαδέλφια που έχει επέλθει πλέον συμφωνία για να κατασκευαστεί τα επόμενα χρόνια. Και η Μιλιέτ ανακοινεί ένα θέμα στηριζόμενη σε μια άποψη εθνικιστών της Τουρκίας. Τα τελευταία χρόνια είχαν ηρεμήσει κάπως τα πράγματα και οι Έλληνες τα βλέπουμε διαφορετικά και οι Τούρκοι τα βλέπουν διαφορετικά. Καταλαβαίνουμε ότι οι λαοί δεν έχουν πράγματα να χωρίσουν και το θεωρώ κάτι αρκετά αρνητικό αυτή την εποχή να συμβαίνει αυτό και με τις ιδιαίτερες συνθήκες σε σχέση με την Ελλάδα φυσικά που έχουμε υποχωρήσει, είμαστε πιο αδύναμοι και ενώ η Τουρκία ζει τον δικό της μύθο ή τη δική της φούσκα τα τελευταία χρόνια. Μικρόφωνο. Σε λίγο λέω θα διαμαρτυρηθούν και οι δικοί μας ιερωμένοι για τα λόγια που θα βγαίνουν μέσα από την Αγία Σοφιά. Βεβαίως. Τη θυμήθηκαν όμως τώρα που πάει να γίνει γήπεδο και όχι όπως κοντεύει να γκρεμιστεί σε όποιον επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη και πραγματικά νιώθει ένα δέος και μια αρνητική προδιάθεση όταν μπαίνει μέσα. Μάλιστα. Λεωνίδα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα. Καλή συνέχεια. Και συγχαρητήρια και για... Βαγγέλης Παπαδημητρίου, για να ξεκινήσουμε και τη συζήτηση. Θέλετε να φύγετε, κύριε Μαρκάτε? Τα είπατε, γι' αυτό τα λέγατε όλα μαζί, για να μην καθίσετε τώρα στο τραπέζι. Περιμένοντας να πω κάτι πρακτικό. Ναι. Περιμένοντας να πω κάτι πρακτικό, επειδή εκεί που γίνεται η μεγάλη κουβέντα και πιάνει σε μια συντηρητική μερίδα του κόσμου, είναι ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να έχει κτίρια υποκατάληψη, διότι οι καταλήψεις είναι παράνομες. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να τους ρωτάτε πάντα, δεν θα απαντήσει κανείς όποιον το είπα,
Η κατάληψη του Πολυτεχνείου το 1973 ήταν νόμιμη ή παράνομη? Εκεί τελειώνει το ζήτημα. Μάλιστα. Και να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με το θέμα της επικαιρότητας, που δεν είναι άλλο από την πρόταση Μουμφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης. Και το ερώτημα, κύριε Δρίτσα, είναι γιατί στη συγκεκριμένη συγκυρία. Νομίζω ότι όλος ο ελληνικός λαός έχει συσσωρεύσει πια ένα τεράστιο... μια τεράστια εμπειρία, έχει συσσωρεύσει τεράστια προσδοκία και αναζητά τη διέξοδο. Οι συζητήσεις όλες το διάστημα που τέλειωνε το καλοκαίρι, αν θυμάστε καλά, ήταν όλες για το θερμό φθινόπωρο. Πράγματι, με πρωτοπορία την ΕΡΤ και τους εκπαιδευτικούς, ο Σεπτέμβρης μπήκε με πολύ αγωνιστικές προοπτικές και προσδοκίες. Επειδή κανένας δεν μπορεί να σχεδιάσει... αυτές οι κινητοποιήσεις το Σεπτέμβρη. Μήπως ήταν υπερβάλλουσες αυτές οι κινητοποιήσεις το Σεπτέμβρη. Δεν θα το έλεγα. Και μας προσγείωσαν κάποιο απότομα. Δεν θα το έλεγα. Παρά το γεγονός ότι δεν ανταποκρίθηκε η πραγματικότητα στις προσδοκίες, εν τούτης η διάθεση υπήρξε. Μην ξεχνάμε ότι η εκπαιδευτική έθεσαν ως στόχο πενθήμερη απεργία και όλοι έλεγαν ότι αυτό είναι μια τρέλα. Την πενθήμερη απεργία κατάφεραν και την έκαναν και θα μπορούσαν να συνεχίσουν με διάφορους τρόπους και βήμα-βήμα να συνδεθούν με τα άλλα αγωνιζόμενα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας, αν δεν υπήρχαν οι εξελίξεις και τα οδυνηρά γεγονότα που συνέβησαν και που άλλαξαν τα δεδομένα. Γιατί κανείς την ιστορία και την πραγματικότητα δεν τη σχεδιάζει, προκύπτει και έχει σημασία να είναι και τα πολιτικά κόμματα και οι κοινωνικές οργανώσεις έτοιμες να ανταποκριθούν σε αυτό που η ζωή φέρνει. Αυτό το αίτημα όμως, το αίτημα να βρει το δρόμο της η ελληνική κοινωνία σε πραγματικές διεξόδους που θα αντιμετωπίσουν την κυβερνητική αναλγησία και την κυβερνητική βαρβαρότητα, παραμένει διαρκώς στο προσκήνιο κάθε μέρα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μας συναντά και να μας θέτει το αμήλικτο ερώτημα τι θα γίνει, πώς θα τα καταφέρουμε. Η πραγματικότητα που θέλει την ελληνική κοινωνία να μην αντιδρά, νομίζω ότι είναι μία ψευδής εικόνα, μία εικόνα που έρχεται από τη στατική πραγματικότητα και όχι από τη δυναμική που υπάρχει. Η πρόταση λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι έχει ακούσει πολύ καλά αυτήν την διάθεση του κόσμου. Έχει ακούσει αυτή την ανάγκη του κόσμου. Και έχει ακούσει επίσης την επιτακτική απέτηση να σταματήσει η πολιτική της κυβέρνησης. Είναι βέβαιο και ορθά υπόθηκε ότι δεν έχουμε καμία ιστορική κοινοβουλευτική εμπειρία όπου μια πρόταση Μομφής να ρίξει την κυβέρνηση. Έχουμε όμως πολλές και είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι μία από αυτές να ανοίξει το δρόμο σε αυτή την κυβερνητική φθορά, σε αυτή την κυβερνητική, το σταμάτημα της κυβερνητικής πολιτικής. Όσα ακούστηκαν πριν, η προοπτική ενός μαζικού, πάνδημου, παλαϊκού γιορτασμού, αγωνιστικού γιορτασμού του Πολυτεχνείου, είναι μπροστά. Η κυβέρνηση, με λίγα λόγια, τελειώνω με αυτό, δεν έχει σημασία αν θα μπορέσει να κάνει εκλογές, αν θα κάνει εκλογές ή δεν θα κάνει. Είναι βέβαιο, σαν πρώτο στόχος, ότι πρέπει να μην μπορεί να συνεχίσει να κάνει αυτή την πολιτική. Και νομίζω ότι η πρόταση Μομφής θα έχει βάλει ένα σημαντικό λιθάρι σε αυτή την πορεία. Μάλιστα. Κύριε Μαρκάτε, πιστεύετε ότι είμαστε έτοιμοι σαν λαός για μια καταψήφιση της κυβερνητικής πολιτικής? Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ενδιαφέρουσα είναι η ερώτηση. Θα απαντήσω ξεκινώντας από το Θουκυδίδη. Ο Θουκυδίδης λοιπόν λέει, σε ελεύθερη χυδαία μετάφραση, δεν μέμφομαι αυτούς που θέλουν να κάσουν ως Ιωνοί Πασάδες στα Υπουργεία.
Όμως μέμφωμαι αυτούς οι οποίοι τουρκιστοί κάνουν τουμπεκί. Τους λιβανίζουν και εκπαιδευόμενοι κατάλληλα μετατρέπονται σε γενίτσαρους. Φοβάμαι ότι η ελληνική κοινωνία έχει πολλούς γενίτσαρους. Γενίτσαρους στα πανεπιστήμια, γενίτσαρους στην ΕΡΤ, γενίτσαρους σε οποιοδήποτε θεσμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Όμως, είμαι πολύ αισιόδοξος ότι τελικά ο ελληνικός λαός θα ξεφύγει κάτω από αυτό το φόβο με τον οποίο πράγματι έχει διαποτιστεί η ελληνική κοινωνία. Θεωρώ ότι είναι φόβος του χειρότερου. Θεωρώ, εάν τα πολιτικά κόμματα μπορέσουν να αρθρώσουν ένα τελείως διαφορετικό λόγο από τον παραδοσιακό. Προσωπικά λυπάμαι που δεν βλέπω νέα πρόσωπα στην πολιτική. Οι νέοι φοιτητές μου λένε, μα όλους τους ίδιους βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως, υπό προϋποθέσεις, είμαι σχετικά αισιόδοξος ότι τελικά η λαϊκή βούληση θα ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Όμως, τα πολιτικά κόμματα είναι πάρα πολύ υπεύθυνα εάν αυτό θα συμβεί ή όχι. Όταν βλέπω, για παράδειγμα, ότι κάποιοι μπορεί να συσπηρωθούν πίσω από την κυβέρνηση για να μην πάρει πόντους ο συνασπισμός, με συγχωρείτε, αυτό δεν μου δίνει καλές ελπίδες. Όμως, θα παραμείνω αισιόδοξος. Και γιατί θα παραμείνω αισιόδοξος? Θα παραμείνω αισιόδοξος διότι στην ελεύθερη Ελλάδα, που θα ξαναγίνει σε κάποια χρόνια, πιστεύω ότι η ιστορία θα τιμωρήσει αμήλικτα αυτούς που δημιούργησαν αυτό. Αλλά ελπίζω να ανταμείψει τουλάχιστον εσάς που δημιουργήσατε αυτό, που με συγκίνηση και χαρά μου βρίσκομαι εδώ και μου κάνατε μεγάλη τιμή. Κύριε Πετρακό, αν κάνω μία υπόθεση εργασίας, αν αισθανθώ, προσπαθώντας να αισθανθώ ως μέλος ή στέλεχος της Δημοκρατικής Αριστεράς, αυτές τις μέρες θα αισθανόμουν πολύ πιεσμένος, με την έννοια το ότι θα έπρεπε να εξηγήσω πώς είναι δυνατόν να είμαι και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Εννοώ δηλαδή, αν μου επιτρέπετε, θα το έχετε ακούσει κι εσείς από πολιτικούς κύκλους αυτές τις μέρες, η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι ότι το παρόν σε μια κορυφαία στιγμή απέναντι στην κυβέρνηση με την πρόταση μορφής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν συνάδει σε μια αντίστοιχη κορυφαία πολιτική πράξη. Βεβαίως είναι δικαίωμα κάθε πολιτικού κόμματος να έχει τη δικιά του πολιτική στάση εντός του κοινοβουλίου, αλλά μάλλον θα πρέπει να περιμέναμε ή την άρνηση ή την υπερψήφιση. Η πραγματική κατηγορία κατά της Δημάρα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν στέκεται ψηφοθυρικά απέναντι στην πρόταση μομφής. Ουσιαστικά λέμε ότι γιατί η Δημάρ δεν συντάσσεται για να μπορέσει να μαζέψει όσους περισσότερους ψήφους μπορεί, κάνοντας αυτό που όλοι θα θέλαμε και θα περιμένουμε, χωρίς όμως αυτό να έχει κανένα αποτέλεσμα, όπως είπαμε. Καμία πρόταση μομφής μέχρι σήμερα δεν είχε το αποτέλεσμα της πτώσης της κυβέρνησης. Πάντοτε οι προτάσεις μομφής, οι προτάσεις της πιστείας είναι πολιτικές κινήσεις. Το γνωρίζουμε είναι όλοι. Είναι πολιτικές κινήσεις, οι οποίες πολιτικές κινήσεις, αν θέλουμε να έχουν ένα αποτέλεσμα, πρέπει να είναι οργανωμένες. Πρέπει να έχει ένα σχέδιο ή πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία και δεν πρέπει να είναι κινήσεις οι οποίες ουσιαστικά πατερναλιστικά βγαίνει κάποιος, τις κάνει και λέει τώρα ακολουθήστε με γιατί εγώ θα σας οδηγήσω. Αυτό είναι μια συμπεριφορά καθαρά οπορτουνιστική, για να χρησιμοποιήσουμε. Δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει στην ενότητα και σε μια επόμενη μέρα η οποία θα δώσει λύσεις. Δεν βοηθάει πραγματικά. Η πραγματική ευθύνη αυτή τη στιγμή στην πρόταση μομφής και από την πρόταση μομφής είναι στα χέρια των βουλευτών που στηρίζουν την κυβέρνηση και την κυβερνητική πλειοψηφία. Οι βουλευτές αυτοί πρέπει να αναμετρηθούν με τις ευθύνες τους. Αυτοί είναι οι οποίοι πραγματικά μπορούν να δώσουν λύση. Θα ήταν πραγματικά έκπληξη ή μια ριζοσπαστική κίνηση από πλευράς κυβερνητικών βουλευτών να αρνηθούν αυτή τη στιγμή την κυβερνητική πολιτική και να στηρίξουν την πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι, νομίζω, πρέπει θα να σκεφτούν τι θα ακολουθήσει. Έχω την εντύπωση ότι άλλο πράγμα είναι η αντιπολίτευση, βουλευτές της αντιπολιτεύσεως, και άλλο πράγμα είναι οι συγκυβερνώντες. Σας λέω λοιπόν ότι σε εμάς η κατηγορία είναι ότι δεν ακολουθήσαμε μια ψηφοθυρική αντιμετώπιση της πρότασης μομφής. Η ευθύνη των βουλευτών που στηρίζουν την κυβέρνηση, αυτοί είναι που ουσιαστικά έχουν τον καθοριστικό ρόλο. Μετά την Κυριακή. Αυτό λέω. Αυτό ήθελα να περάσει. Μετά την Κυριακή έχουμε μια νέα πολιτική περίοδο πια στη χώρα. Ναι, και εκεί πλέον δεν θα μπορούν να πούνε ότι δεν ξέρουν και δεν θα μπορούν να πούνε ότι δεν στηρίζουν την κυβέρνηση. Θα έρθουν πράγματα, θα αναλάβουν ευθύνες
πολύ συγκεκριμένες, τις οποίες δεν θα μπορούν το ίδιο εύκολο πλέον να αντιδράσουν. Κύριε Ιδρύτσα, σε αυτό το σημείο, γιατί είναι η δεύτερη φορά που ο κύριος... Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Που ο κύριος Προκοπάκος μιλάει για πατερναλιστική και οπορτουνιστική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη περίπτωση με την κατάθεση της πρότασης Μομφής. Και θα ήθελα το σχόλιο σας. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουμε ξεχάσει ποιος είναι ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων. Ή δεν ξέρω ότι αν θέλουμε πραγματικά πολιτικά κόμματα που να είναι ενώσεις πολιτών και να μην είναι οργανισμοί έξω από την κοινωνία ή πάνω στην κοινωνία. Εάν μιλάμε για πολιτικά κόμματα και μάλιστα της αριστεράς που είναι ενώσεις πολιτών που συμμετέχουν στην κοινωνία και συντεριάζουν τους σχεδιασμούς τους και τις προτάσεις τους με τις προσδοκίες, τους αγώνες, τις διεκδικήσεις, τις ελπίδες και τις αγωνίες της κοινωνικής κίνησης, τότε θα πρέπει να θέσουμε σήμερα το αμήλικτο ερώτημα. Θέλουμε να συνεχιστεί άλλο αυτή η πολιτική ή όχι? Θέλουμε να συνεχίσει για μία ακόμα μέρα αυτή η κυβέρνηση να κυβερνά ή όχι? Πρέπει λοιπόν να σχεδιάσουμε την πτώση αυτής της κυβέρνησης. Την πτώση όχι με μηχανισμούς έξωθεν, την πτώση από το ίδιο το λαϊκό κίνημα, από την ίδια την κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δεν ψηφοθυρεί. Προσπαθεί να λειτουργήσει μαζί με τον πληττόμενο ελληνικό λαό. Στην κατεύθυνση αυτή την καθαρή. Κάθε άλλο ας πάρει ο καθένας τις ευθύνες του, εάν θέλει ή δεν θέλει να σταματήσει αυτή την κυβέρνηση. Η πτώση της κυβέρνησης είναι όχι μόνο πράξη δικαιοσύνης, όχι μόνο πράξη προοπτικής, είναι και πράξη ομαλότητες. Θα μου επιτρέψετε όμως, το φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει και εσείς, κύριε Δρίτσα, ότι αυτή η πρόταση δυσπιστίας δίνει μία άνεση πολιτικού χρόνου στην κυβέρνηση. Μία βαθιά πολιτική ανάσα να φτάσει μέχρι τις ευρωεκλογές. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είμαι σίγουρος ότι θα έχετε ακούσει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν έτοιμος για εκλογές. Γι' αυτό το λόγο έκανε την πρόταση Μομφής. Δεν θα σταματήσουμε από τη Δευτέρα να ζητάμε εκλογές. Οι εκλογές είναι δικαίωμα του ελληνικού λαού. Μπροστά στην απουσία κάθε πρόθεσης και διάθεσης μιας κυβέρνησης να τηρήσει στοιχειώδεις κανόνες της δημοκρατίας. Ενός κοινωνικού συμβολέου, άτυπου μεν, διαρκώς επαναδιαπραγματευόμενου κάθε μέρα, όπως είναι το στοιχείο της δημοκρατίας. Μια κυβέρνηση μνημονιακής και τροϊκανής εμπνεύσεως λέει δεχτείτε αυτά και μη μιλάτε. Απέναντι σε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να μιλήσει ο ελληνικός λαός. Το αδιέξοδο δεν μπορεί να υπάρχει, είναι επικίνδυνο. Πρέπει να ξεπεραστεί. Επομένως συνεχίζουμε να ζητάμε εκλογές γιατί και να το προτείνουμε στον ελληνικό λαό να τις διεκδικήσει. Αλλά συνεχίζουμε και νομίζω ότι αυτό θα ενδυναμωθεί την διεκδίκηση των κοινωνικών αγώνων κάθε μέρα για κάθε θέμα ενάντια στις απολύσεις, ενάντια στα χαράτσια, ενάντια στις περικοπές μισθών, ενάντια στο θάνατο που κυριολεκτικά καθημερινά η κυβέρνηση εξαγγέλει διαρκώς και αναπαραγόμενα προς την ελληνική κοινωνία. Δεν υπάρχει αντίφαση σε αυτό. Η πρόταση Μομφής είναι ένα στοιχείο του συνολικού αγώνα. Και μόνο έτσι εμείς το βλέπουμε. Στοιχείο του συλλογικού αγώνα. Κύριε Παπαδημητρίου, να απαντήσω για επικοινωνιακούς λόγους. Μου απαντάτε και, και σε αυτό. Όχι, είπε κάτι το οποίο κυκλοφορεί. Ότι ήταν λάθος χρόνος να γίνει αυτή η πρόταση Μομφής, γιατί δίνει χρόνο στην κυβέρνηση. Χρόνο στην κυβέρνηση να κάνει τι? Να συνεχίσει την πολιτική που θα το φέρει στο 15% και στην εξαφάνιση του Πασόκ και της Δημάρ. Αυτό κάνει. Γιατί το θεωρείτε ότι δεν είναι έξυπνο, δηλαδή? Ο ρόλος μου είναι να μην το θεωρώ έξυπνο. Και έτσι ψηφοθυρικά κινητά να το δούμε. Η κυβέρνηση δεν κερδίζει τίποτα. Εγώ αντιθέτως θεωρώ ότι η κυβέρνηση ήθελε τώρα να κάνει εκλογές. Γι' αυτό θεωρώ ότι η κίνηση ήθελε να κάνει εκλογές τώρα, δίθεν αντιμνημονιακά.
σε συμφωνία με την Τρόικα να πει, είδατε, εμείς χτυπάμε το χέρι στο τραπέζι και σταμάτησε να κάνει αυτό. Και γιατί, κύριε Μαρκάτε, γιατί δεν σκεφτόμαστε λίγο έξω από το συνηθισμένο. Με διαρροές. Ωραία. Γιατί δεν εκμεταλλεύεται την πρόταση Μομφής. Ποιος να την εκμεταλλεύεται? Η κυβέρνηση, όπως είπατε, που ήθελε τώρα να κάνει εκλογές. Δεν την εκμεταλλεύεται καθόλου. Εγώ πιστεύω είναι πάρα πολύ στενοχωρημένη με την πρόταση Μομφή, γιατί χάλασε τα σχέδιά τους. Εμένα αυτή είναι η αντίληψη. Λάθος, α? Αν μου επιτρέπετε. Μετά την Μομφή δεν μπορεί να καταθέσει. Θα μπορούσα να συμφωνήσω με αυτό που λέει ο κύριος Μαρκάτος. Πραγματικά η κυβέρνηση, επειδή βλέπει ότι δεν μπορεί να συνεχίζει να κυβερνά επάπειρο, δεν γίνεται χωρίς την κοινωνία, χωρίς την δυνατότητα να έχει στηρίγματα, πραγματικά μέσα στα σενάρια της και στα σχέδιά της ήταν η δημιουργία ενός κλίματος έκτακτων συνθήκων, τρομοκρατίας, να το αξιοποιήσει για να κάνει εκλογές. Αυτό το επιχείρησε, ή τουλάχιστον οι διαρροές λένε ότι και η ΕΡΤ ήταν μία από αυτές τις, από αυτούς τους σχεδιασμούς, δεν τις έχει βγει μέχρι τώρα. Και το γεγονός, το ότι δεν τις έχει βγει, είναι γιατί δεν μπορεί να βεβαιωθεί ότι έχει τρόπο να κερδίσει τη σχετική έστω πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δεν είναι η κοινωνία πια μαζί με την κυβέρνηση, ούτε καν όπως ήταν τον Ιούνιο του 2012. Είναι κυβέρνηση έξω από την κοινωνική ανοχή πια, όχι απλώς και μόνο στήριξη. Και από αυτήν την άποψη δεν θα αποτολμήσει εκλογές, πρέπει να τις διεκδικήσει ο ελληνικός λαός. Μάλιστα. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Πετράκο, τον κύριο Μαρκάτο, τον κύριο Δρίτσα και σένα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Στο σημείο αυτό... Να ευχαριστήσουμε εμείς και να κάνουμε μια έκκληση σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίσουν την κυβέρνηση. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και η σημερινή ενημέρωσή σας από την ΕΡΤ. Για αύριο ο καιρός μας υπόσχεται ότι θα είναι καλός, θα είναι μια ηλιόλουστη μέρα και μια ζεστή νύχτα, υποθέτουμε, γιατί αύριο η ΕΡΤ στις 6 ώρα έχει προγραμματίσει ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός εδώ απ' έξω, από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Να είστε όλοι καλά, ευχόμαστε καλό βράδυ. Και βέβαια, μην ξεχνάτε ότι παρακολουθείτε τη συχνότητά μας από το διαδίκτυο, από τις συχνότητες ertopen.com και thepressproject.gr και στην περιφέρεια, αναλογικά, αλλά και ψηφιακά. Και πάλι, καλό σας βράδυ. Γεια σας. Thank you.